Θα σας έλεγα ότι αυτό το οποίο ζούμε καθημερινώς είναι απίστευτο. Πριν έρθουμε εδώ πέρα και ήμασταν καρφωδόν για την Κοζάνη και θα σας το μεταφέρω ως θλιβερή εμπειρία, μία κυρία από την, η οποία πριν από μία εβδομάδα επισκέφθηκε τα γραφεία μας στην Αθήνα, σήμερα δικαστικός επιμελητής της κοινοποιήθηκε στις μητέρα της καταγγελία της συμβάσεως, που αυτό είναι σαν αποτέλεσμα η μητέρα της να πηδήξει από τον τρίτο όροφο υποδομής. Και μας πήρε τηλέφωνο η γυναίκα κλέβοντας, ενώ η μητέρα της βρισκόταν στην ασθενοφόρο πηγαίνοντας προς το νοσοκομείο. Δυστυχώς, αυτά είναι φαινόμενα τα οποία κάποιοι τα επιτρέπουν να συμβαίνουν. Και πιθανόν κάποιοι από εσάς πολλές φορές να το έχετε σκεφτεί. Γιατί όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα τα οποία δημιουργήσαμε στην ελληνική κοινωνία, σε πολλές εκ των περιπτώσεων οδηγούν ανθρώπους ακόμη και στην αυτοχειρία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει όλοι εμείς ενωμένοι να δώσουμε ένα βροντερό όχι και πάνω απ' όλα, μια και είναι και προεκλογική περίοδο, να δώσουμε αυτό το οποίο πρέπει να απαιτήσουμε από οποιοδήποτε πολιτικό επιλέξουμε να ψηφίσουμε. Πρωτίστως, πριν σας κάνω την οποιαδήποτε δήλωση, θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια το Επιμελητήριο Κοζάνης για την πρόσκληση αλλά και την παραχώρηση του χώρου προκειμένου να ενημερώσουμε τους πολίτες της περιοχής. Και πραγματικά θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου. Ο λόγος της συγκεκριμένης εκδήλωσης δεν είναι τίποτα άλλο από το να ενημερώσουμε τους Έλληνες δανειολήπτες σε φυσικά πρόσωπα αλλά και επιχειρήσεις για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες έχουν αγοράσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες. Μέσα από μια πολύ μεγάλη έρευνα, η οποία προβήκαμε πριν από περίπου ένα έτος και η οποία οδηγήθηκε μέχρι και στην Ιρλανδία, στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, όπου εκεί δηλώνουν ως έδρα συγκεκριμένες εταιρείες. Προβήκαμε λοιπόν σε αποκαλύψεις οι οποίες έχουν γίνει και πρωτοσέλιδα εφημερίδων, αλλά και σε διάφορα τηλεοπτικά μέσα τα οποία καθημερινώς τα αποκαλύπτουμε. Και μέσα από τη δράση του συγκεκριμένου σωματείου καλούμε όλο τον κόσμο, πρωτίστως τους επιχειρηματίες της περιοχής σας, να συμβάλλουν και αυτοί στην κοινή προσπάθεια, προκειμένου είτε εξοδικαστικός, είτε σε περίπτωση που χρειαστεί και στα ελληνικά δικαστήρια, προκειμένου να προστατέψουν τις επιχειρήσεις τους, τις περιουσίες τους και το, πάνω απ' όλα τις ζωές τους. Είναι χιλιάδες αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην κατάσταση αυτή. Πρέπει να γνωρίζουν αν υπάρχει καταρχάς δρόμος, αν υπάρχει διέξοδος και πώς μπορεί να γίνει, κατευθύνεται. Βεβαίως. Καταρχάς, το σωματείο μας δεν αποτελείται από έναν συγκεκριμένο άτομο. Είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι και οικονομολόγοι, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ένα νομικό επιτελείο δικηγόρων εντός και εκτός χώρας. Δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν και δικηγόροι και εκτός Ελλάδος και στην Ιρλανδία αλλά και σε άλλες χώρες που δραστηριοποιούνται αυτές οι εταιρείες, οι οποίες μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι της έρευνας και του νομικού και θεσμικού πλαισίου λειτουργίας αυτών των εταιρεών, προκειμένου να αποκαλύψουμε πρωτίστως στα ελληνικά δικαστήρια την όποια τυχόν παραβατικότητα έχουν. Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποκαλύπτει έγγραφα και στοιχεία τα οποία πραγματικά όποιος θα λάβει γνώση και αντιληφθεί το τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα θα ξέρει πολύ καλά και πώς την επόμενη μέρα να τους αντιμετωπίσει. Έχουμε έρθει σήμερα εδώ στην πόλη σας, στην Κοζάνη, προκειμένου να ενημερώσουμε όλους τους δανειολήπτες για τις δράσεις του σωματείου μας με σκοπό την προστασία όλων των δανειοληπτών, των οποίων τα δάνεια έχουν τυπλοποιηθεί και έχουν μεταβαστεί σε εταιρείες οι οποίες βρίσκονται κατά το πλήστον στην Ιρλανδία. Αυτό το οποίο διακρίνει το δικό μας σωματείο δανειοληπτών σε σχέση με τα υπόλοιπα σωματεία είναι η δράση του δεν περιορίζεται μονάχα στην Ελλάδα. Έχουμε συστήσει αντίστοιχο φορέα και στην Ιρλανδία και σε συνεργασία με συναδέλφους δικηγόρους της Ιρλανδίας θα ξεκινήσουμε ενέργειες προκειμένου να αποδειχθούν ότι οι μεταβάσεις αυτές των δανείων έχουν γίνει έναντι πολύ μικρού αντιτίμου και προκειμένου να λάβουμε τελικώς όλες τις συμβάσεις πώλησης των δανείων αυτών από τις ελληνικές τράπεζες στις εταιρείες αυτές. Σκοπός σήμερα της ομιλίας μας εδώ στην πόλη σας είναι να ενημερώσουμε με ποιους τρόπους μπορούν οι δανειολήπτες να προστατευτούν, όχι μόνο οι κόκκινοι δανειολήπτες, δηλαδή οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν δάνεια τα οποία έχουν κοκκινήσει και κινδυνεύει η περιουσία τους να κατασχεθεί, αλλά θα παρουσιάσουμε λύσεις και για τους ενήμερους δανειολήπτες, για όλους εκείνους τους δανειολήπτες που έχουν δει τις δόσεις των δανείων τους να έχει αυξηθεί λόγω της πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των κειμενόμενων επιτοκίων. Θα παρουσιάσουμε δικαστικές αποφάσεις, τις οποίες έχουμε εκδώσει όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε πολλά πρωτοδικεία της περιφέρειας και αποφάσεις, οι οποίες μάλιστα έχουν εκδοθεί μετά την απόφαση Ολομέλειας Ορίου Πάγου και που αποδεικνύουν ότι οι ενέργειες και δράσεις του σωματείου μας
και η συλλογική δράση δικηγόρων αλλά και οικονομολόγων που διαθέτει το σωματείο μας είναι ικανή για να προστατεύσει στο μέγιστο βαθμό τα συμφέροντα όλων των ανελητών. Υπάρχει διαδικασμένο, όπως λέτε, και από την άλλη ο καθένας. Όχι μόνο ένα διαδικασμένο, υπάρχουν πολλές αποφάσεις, όχι μόνο αποφάσεις στα πλαίσια ανακοπών βάσει των οποίων έχουμε κερδίσει και έχουμε προστατεύσει την ακίνητη περιουσία των δανειοληπτών, αλλά και αποφάσεις με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία έχουμε εκδώσει τα πρωτοδικεία Αθηνών και με τα οποία οι εταιρείες διαχείρισης υποχρεούνται στο να μας επιδείξουν όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την ενεργητική νομιμοποίηση των εταιριών αυτών. Και παρόλα αυτά, οι εταιρείες αυτές αρνούνται να μας τα επιδείξουν. Και μάλιστα είναι πολύ σημαντικές αυτές οι αποφάσεις, γιατί επιδικάζουν ένα σημαντικό ποσό χρηματική ποινή για κάθε μέρα καθυστέρησης. Και πέραν αυτών των αποφάσεων, θα παρουσιάσουμε σήμερα και αποφάσεις με τις οποίες ενήμεροι δανειολήπτες έχουν αποζημιωθεί για καταχρηστικούς όρους και για καταχρηστικές χρεώσεις των δανείων, των στεγαστικών τους δανείων. Σήμερα με την εκδήλωση θέλουμε να αναλύσουμε για το θέμα της τιτλοποίησης των δανείων, τι θα πρέπει να προσέχει ο δανειολήπτης, ακόμα και αυτοί που έχουν ενήμερα δάνεια, πώς μπορούν να τα διαχειριστούν για να επιτύχουν και εξοδικαστικά καλύτερες διευθετήσεις και μεγαλύτερες διαγραφές πάνω στο σύνολο των οφειλών. Κάνουμε προσπάθεια και εδώ πέρα στην Ελλάδα, μιλώντας με τους services, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης, που καλούν τον κόσμο προκειμένου να ρυθμίσουν τα δάνεια για λογαριασμό των τρίτων εταιριών που τα έχουν αγοράσει. Με το Σωματείο, επειδή έχει ήδη ιδρυθεί φορέας από τον Ιούλιο στην Ιρλανδία και έχουν γίνει ήδη αναφορές σε εποπτικές αρχές, πιέζουμε και τα περισσότερα, ναι. Με αυτό το σκεπτικό προσεγγίζουμε και στην Ιρλανδία τις εταιρείες διαχείρισης που έχουν εκεί, οι αμερικάνικες εταιρείες που εκπροσωπούν, προκειμένου να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε και στην Ιρλανδία, στα πλαίσια και εξοδικαστικά αλλά και δικαστικά. Υπάρχει ιστορικό αντίστοιχων υποθέσεων που έχουν κριθεί θετικά για τον δανειολήπτη? Η κίνηση αυτή στην Ιρλανδία γίνεται πρώτη φορά από το δικό μας το σωματείο, το νεοσύστατο σωματείο Νέμεσης, και καλούμε όλο τον κόσμο, ο οποίος ήδη έχουν μεταβιβαστεί τα δάνειά τους, να προσέλθουν στο σωματείο μας, να ενισχύσουν και εκείνοι με τον δικό τους τρόπο ως μέλη. Τις δικές μας αναφορές που γίνονται και καταγγελίες στους εποπτικούς φορείς του εξωτερικού, προκειμένου να ακουστεί και να μας λάβουν και περισσότερο σοβαρά για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όσο πιο πολύ πιεστούν βάσει όλων αυτών των αναφορών, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα πετύχουμε και πιο σύντομα εξοδικαστικά. Να τονίσω κιόλας ότι το κομμάτι της διαμεσολάβησης, όπως εδώ πέρα στην Ελλάδα λειτουργεί από το 2010 το θεσμικό πλαίσιο, έτσι λειτουργεί και στην Ιρλανδία, το οποίο ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ίδια ευρωπαϊκή οδηγία έχει καθιερωθεί και είναι από τους θερμούς υποστηρικτές του θεσμού, όχι όπως η Ελλάδα εδώ πέρα. Οπότε θεωρούμε ακόμα και μέσω διαμεσολάβησης, μέσω του θεσμικού πλαισίου, με αυτές τις εταιρείες ότι άμεσα, γρήγορα και με λιγότερο κόστος θα μπορούν στο σύνολο να επιληθούν όλες αυτές οι υποθέσεις. Είναι και ένας χάρτης για τον δανειολήπτη, ένας χάρτης κατεύθυνσης, μια διευθυντήριο γραμμή, γιατί προς το παρόν δεν υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση. Πολλοί αισθάνονται πελαγωμένοι ότι το δάνειό τους διαχειρίζεται πλέον από μια εταιρεία πολύ μακριά από τη χώρα. Ισχύει αυτό το πράγμα. Ναι, μπορεί να υπάρχει τεράστια απόσταση, χιλιομετρική, όμως και η τεχνολογία, όπως και όλα τα μέσα, ακριβώς και το νομικό πλαίσιο, βοηθάνε προκειμένου αυτές οι υποθέσεις να λύνονται. Εμείς είμαστε εδώ πέρα να βοηθήσουμε τον κόσμο. Μπορούν όλοι να απευθυνθούν στα τηλέφωνα του σωματείου μας, προκειμένου να κλείσουν κάποιο τηλεφωνικό ραντεβού ή από κοντά, προκειμένου να δούμε και πώς μπορεί να διευθετηθεί καλύτερα για αυτούς η υπόθεσή τους. Καλησπέρα από τα πρώτα. Και στη συνέχεια της πρωινής συνέντευξης που είχαμε και στην ΕΡΤ της περιοχής της Κοζάνης, ενημερώσαμε στον κόσμο ότι αυτή η κίνηση η οποία έχει γίνει από όλους εμάς αφορά όλους τους δανειολήπτες, είτε είναι ενήμεροι είτε όχι. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι, πολλοί, οι οποίοι έχουν προβλήματα. Έχουν πάρει τα γηπηριομίες, έχει γίνει κατασκευτήρια έκθεση. Τους αφορά αυτό το οποίο κάνουμε. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι στραγγαλίζονται και να καταφέρουν να εξυπηρετούν το δάνειό τους. Λοιπόν, και αυτοί ακόμα οι άνθρωποι έχουν λύσεις για να μειωθεί η οφειλή τους. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε μαζί και σίγουρα σε μια ημερίδα η οποία γίνεται δεν μπορούμε να τα πούμε κιόλα. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι έχετε τη δυνατότητα και εμείς θα ξαναέρθουμε πάλι στην Κοζάνη
και οπωσδήποτε και σε πολλά άλλα μέρη που έχουμε πάει, μόνο και μόνο γιατί πιστεύουμε ότι η προσωπική επαφή είναι ζωτική σημασία. Άλλο να σε βλέπουν από μια τηλεόραση, άλλο να σε βλέπουν από μια βιντεοκλήση και άλλο να είσαι κοντά του για να μπορέσει να μοιραστεί το πρόβλημά σου πολύ σημαντικότερα. Τώρα, αυτό που πρέπει όλοι να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι το εξής. Αφορά την οικονομική μας υγεία. Και αν δεν έχουμε οικονομική υγεία, έχουμε προβλήματα σωματικά, πνευματικά, ψυχικά. Αυτό λοιπόν σημαίνει τι? Ότι όπως ακριβώς όταν έχεις μια ενόχληση πας στον γιατρό, έτσι και στα θέματα αυτά πρέπει να πηγαίνεις σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξειδίκευση και έχουν την εμπειρία επίσης και το know-how για να μπορέσουν να δώσουν λύσεις σε εσάς. Είναι λάθος όταν πηγαίνετε σε εταιρείες οι οποίες κάνουν διαχείριση για να βρείτε λύση. Γιατί? Γιατί το θέμα είναι σαν να πηγαίνεις στον αντίδικο. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις στον αντίδικο, να πίνεις καφέ και να μπορείς να λύσεις. Γι' αυτό και πολλές φορές λένε ότι έχουν ρυθμιστεί δάνεια, τα οποία δυστυχώς μετά από τρεις μήνες έχουν απορριθμιστεί. Γιατί βλέπετε ότι δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί το δάνειο. Άρα λοιπόν κάτι δεν πάει καλά. Αυτό που έχει λοιπόν σημασία είναι τι? Να μπορέσετε να βρείτε μια λύση η οποία είναι και βιώσιμη και αξιοπρεπής. Κατά τα ψέματα, η αξιοπρέπεια θα πάψει να υπάρχει όταν η καταπίεση αυτή η οποία υπάρχει στην κοινότητα δική μας θα φτάσει σε ένα σημείο τέτοιο που δεν θα μπορείς να πεις έχω κούτελο, έχω μέτωπο, έχω τσίπα, έχω τα πάντα. Θα έχουν εξαφανιστεί γιατί η ανάγκη και η ανέχεια θα έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία μας. Προκειμένου λοιπόν να αποφύγετε τα θέματα αυτά, καλό είναι να ακούσετε, να μοιραστείτε με εμάς τους προβληματισμούς σας, γιατί και εμείς δεν είμαστε θεοί, ούτε λέμε κάνουμε τους πάνσοφους. Είμαστε άνθρωποι που κάνουν αγώνα και έχουμε ξεκινήσει τα θέματα αυτά με τα δικά μας θέματα. Πήγαμε στην Ιρλανδία, είδαμε πράγματα, είδαμε τις θέσεις, κάναμε τέσσερα ταξίδι. Δεν τα κάνεις αυτά για την πλάκα. Κάνεις γιατί πολύ απλά ξέρεις ότι έχεις μια ομάδα δυνατή και η οποία στην προκειμένη περίπτωση θέλει να ξέρει να παίζει και άμυνα και επίθεση. Μόνο συνδυαστικά κερδίζεις. Αυτή είναι η ιστορία, αυτό έχουμε σε όλους να καταλάβετε και από εκεί πέρα εδώ είμαστε και συζητάμε. Η πρότασή σας είναι ρεαλιστική? Έχουν παραχθεί αποτελέσματα από το ιστορικό τμήμα? Έχουμε δικαστικές αποφάσεις. Ακούσατε σήμερα δικαστικές αποφάσεις. Έχουμε εμπειρικές καταστάσεις από αποτελέσματα που έχουμε βγάλει εξωδικαστικά. Mm-hmm. Προχωράμε ακόμα και να κάνουμε εξωδικαστικά κινήσεις στην Ιρλανδία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ποιες είναι οι παθογένειες ή τα ευπαθή σημεία των αντιδίκων και από εκεί πέρα προχωράμε και δίνουμε λύσεις.